Κύριε Πρωθυπουργέ, ξεκινώντας, θέλω να πω ότι λυπούμενθα ιδιαίτερα για τις ζωές που χάθηκαν το καλοκαίρι στις πυρκαγιές στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Και προσθέτω ότι λυπούμαστε ιδιαίτερα που σας βλέπουμε εδώ σήμερα και λυπούμαστε γιατί μας θυμήσατε τα δεινά τα οποία υπέστη ο ελληνικός λαός τα τελευταία 8 χρόνια. Δεν το αναφέρατε, αλλά θα μπορούσατε να το έχετε αναφέρει. Πόσα παιδιά έζησαν σε συνθήκες φτώχειας στην Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια? Πόσες οικογένειες έχασαν το σπιτικό τους? Και εδώ διαφωνώ με το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δική σας ήταν η λιτότητα, που το προκάλεσε αυτό. Και οι εκπρόσωποι της δικής σας πολιτικής οικογένειας πρότειναν στην Ελλάδα να βγει από την Ευρωζώνη, που θα είχε απρόβλεπτες επιπτώσεις και για την Ευρωζώνη και για το ελληνικό έθνος και για την Ευρώπη συνολικά. Αλλά θα επανέλθω. Θα επανέλθω σε αυτά. Μην ανησυχείτε. Σας παρακαλώ, μην τα συγχαίρετε όλα. Θα επανέλθω. Αλλά ξέρουμε, όπως και σωστά τονίσατε στη θαυμάσια ομιλία σας, ξέρουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και ότι πρέπει να είμαστε τολμηροί και ότι δεν πρέπει να αναφερόμεθα μόνο στο παρελθόν, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον και να το διαμορφώσουμε, το ευρωπαϊκό κοινό μας μέλλον. Και για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε νέο όραμα, νέους στόχους, ένα νέο όνειρο, νέες πολιτικές, και τα θεσμικά μας όργανα πρέπει να προετοιμαστούν γι' αυτό. Αυτό είναι το επίκαιρο θέμα. Αλλά για να έχουμε ένα νέο όραμα για την Ευρώπη, πρέπει όλοι να κάνουμε τα καθήκοντά μας να διορθώσουμε την κατάσταση στη χώρα μας. Κάθε κοινό εγχείρημα ξεκινάει από τα του οίκου μας. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Όταν αναλάβατε την κυβέρνηση, αντιμετωπίσατε πολλά προβλήματα. Και πρέπει να είναι σαφές. Οι κοινωνίες μας δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από άπλιστες ελίτ. Δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνουν φόρους οι πλούσιοι. Οι κοινωνίες μας δεν μπορεί να ταλαιπωρούνται από μια δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί με νεποτιστικά κριτήρια και δεν θα σέβεται τους νόμους. Άρα όλοι μας πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και ιδιαίτερα η Ελλάδα. Το ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αναφερθήκατε σε αυτό. Αναφερθήκατε βεβαίως και στην εξωτερική πολιτική. Δεν μπορώ παρά να επενέσω τη συμφωνία σας με τον Πρωθυπουργό Ζάεφ. Δημιουργείτε λύσεις για την Ευρώπη, για τα Βαλκάνια, για την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων και θα σας στηρίξουμε. Είναι ακρογωνίας λίθος της νέας Ευρώπης. Αλλά πρέπει επίσης να σας καλέσω να μην σταματήσετε, αλλά να συνεχίσετε τις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας για τη δημόσια διοίκηση, για την λειτουργία του κράτους δικαίου, για την πορεία προς μια πιο δίκαιη και ίση κοινωνία. Πριν από 2 χρόνια, η ομάδα μου άρχισε να επανεξετάζει το πρόγραμμά της και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για την οικονομία χωρίς να το συνδέουμε με το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το περιβάλλον χωρίς να το συνδέσουμε με την κοινωνική διάσταση. Και προτείνουμε για το νέο μας πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστούμε για την επίτευξη των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, γιατί αυτή είναι η σωστή ρότα για το μέλλον. Δεν έχω συμβουλές να σας δώσω, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά μια ιδέα.
Αν δείτε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση στην Πορτογαλία, μιλώντας με τον Αντώνιο Κώστα, αν πάτε στην Ισπανία και μιλήσετε με τον Πέδρο Σάντσεθ, αν μπορείτε να τους πείτε λοιπόν, και στην Ιταλία θα μπορούσατε να πάτε. Ίσως να μην σας ακούσει ο Σαλβίνι, αλλά η Ιταλική κοινωνία είμαι βέβαιος ότι θα σας άκουγε. Αν πάτε λοιπόν και πείτε, κοιτάξτε, η Μεσόγειος έχει μια μεγάλη κληρονομιά, αλλά θα μπορούσε να έχει και ένα θαυμάσιο μέλλον. Να φτιάξουμε ένα κεντρικό σχέδιο για ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια, για καλύτερες μεταφορές και στη γη και θαλάσσιες, για ευφυή κινητικότητα, για υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και στον τουρισμό και στη γεωργία, καλύτερα προϊόντα για ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ένα καλύτερο κόσμο. Αν τους πείτε αυτό το κεντρικό σχέδιο, να το εκπονήσουμε μαζί, ως περιφέρεια, ως κοινωνίες, ως χώρες του Νότου. Εάν έχουμε ένα τέτοιο κεντρικό σχέδιο για τη Μεσόγειο, μπορούμε να απευθυνθούμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να της πούμε πρέπει να μας στηρίξετε. Και φυσικά θα μπορούσε να μας στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι το μέλλον της περιφέρειάς μας, είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου συγκεκριμένα. Και κατόπιν θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στα πολιτικά κόμματα και να τους πείτε, αν θέλετε εν ώψη της νέας διακυβέρνησης της Ένωσης να προτείνετε επικεφαλής των ψηφοδελτίων σας άτομα που να μας στηρίζουν, γιατί κεντρικό πρόγραμμα χρειάζεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, θα σας στηρίξουμε. Θα ήταν το καλύτερο για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Από τους συντηρητικούς.